της UNESCO Πυριών και Νήσων, κύριο Γιάννη Μαρονίτη, για την βράβευση για την απονομή της τιμητικής πλακέτας στο Μήνυμα Μάζο. Σας κάνει και προς η κυβέρνηση της Πυριώτης, έτσι βραβεύει το Μήνυμα τον Μάζο. Να νομίζω ότι έχουμε κοινή εθνική υποχρέωση να τιμήσουμε το μεγάλο στρατηγό. Και μάλιστα έρχομαι εδώ και θα προβλέπουμε στο ανεκδοτικό να κάνουμε και μια βιβλιοπαρουσίαση και στον Πειραιά. Έτσι το τολμούμε και νομίζω ότι το δικαιούται και το αξίζει. Κυρία Μητράγκα, νομίζω ότι συμφωνείτε μαζί μου, έτσι. Λοιπόν, είναι ένας αθλητής, ένας άνθρωπος που μας ενώνει. Θα έλεγα ότι είναι μια γέφυρα επικοινωνίας, φιλίας. Θα έλεγα ότι είναι ίσως μια μοναδική περίπτωση που το μεγάλο ταλέντο που του χάρισε ο Θεός, γιατί πραγματικά πολύ μεγάλο ταλέντο, το συνδύασε με μια πολύ δυνατή ψυχή που έφτιαξε ο μόνος του. Ξέρετε, το ταλέντο στο δίνει ο Θεός, αλλά την ψυχή σου, την ανθρωπιά σου, την καλλιεργείς και την χτίζεις καθημερινά μόνος σου. Ο Μίμης Ντομάζος συνδυάζει και τα δύο. Τον ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου, γιατί είναι φωτεινό παράδειγμα για όλους μας και παραμένει ένας πολύ μεγάλος αθλητής. Και νομίζω ότι επειδή πρέπει να τιμούμε τους ανθρώπους εν ζωή, έτσι είναι πολύ σημαντικό το αυτό και είναι πολύ ζωντανός και νέος για να τον τιμήσουμε σήμερα. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ που υπάρχει ένα φωτεινό παράδειγμα για όλους μας. Το αθλητικό του παράστημα το διατηρεί άριστα. Δηλαδή έχω τις ακαδημίες και παίζω με τα μικρά παιδιά. Για να φάω τον λόγο μικρός. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κέρι. Έχω πάρα πολλές πλακέτες, αλλά αυτή την πλακέτα θα την πάω σε ένα χώρο που θα είναι μόνη της. Να είστε καλά και ευχαριστώ πάρα πολύ. Ό,τι καλύτερο, ευχαριστώ πολύ. Thank you.